Το 1938 όμως, μία δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τις εταιρείες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που τις υποχρεώνει να αναπροσανατολίσουν το ενδιαφέρον τους στην Αμερικανική Ήπειρο. Το Μεξικό εθνικοποιεί την πετρελαιοβιομηχανία του. Είναι έκπληξη διότι δεν πίστευαν πως θα γινόταν. Η απειλή ήταν παλιά, επανερχόταν συνεχώς, αλλά δεν πραγματοποιείτο. Οι επαναστατικές κυβερνήσεις το σκέπτονταν από το 1920, αλλά δεν το αποφάσιζαν. Αλλά πλέον η εθνικοποίηση είναι γεγονός. Ιδρύεται ο κρατικός φορέας, Πετρόλεος Μεξικάνος, Pemex, που αναλαμβάνει τις τύχες της πετρελαιοβιομηχανίας. Οι εταιρείες σταματούν αμέσως τις εξαγωγές και απειλούν με νομικά μέτρα όποιον αγοράσει πετρέλαιο από το νέο φορέα, υποστηρίζοντας ότι κατά το γράμμα των συμφωνιών εκμετάλλευσης ανήκει σε αυτές. Η αντίδρασή τους θα αποτελέσει προηγούμενο κατά την εθνικοποίηση του περσικού πετρελαίου το 1951. Η διαμάχη τελικά διευθετείται με συμφωνία που προβλέπει ότι η μεξικανική κυβέρνηση θα αποζημιώσει τις εταιρείες σε περίοδο 25 ετών. Το μεξικανικό πετρέλαιο είναι ελεύθερο να κινηθεί και πάλι στη διεθνή αγορά, αλλά η εξαγωγική δραστηριότητα θα είναι στο εξής μικρή, χωρίς σταθερό ρυθμό. Οι απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς αυξάνονται ταχύτατα. Το Μεξικό θα επιδιώξει πρωτίστως την αυτάρκεια και θα την πετύχει.